Κύριε Καρανίκα, θέλετε να κάνετε μαστούρα. Αν θέλετε να πάρετε μπάφο, σπίτι σα. Όχι στο μαξί μου. Το μαξί μου δεν ανήκει σε εσά. Το μαξί μου ανήκει στον ελληνικό λαό, ανήκει στη χώρα μα, στην πατρίδα μου. Αν εσεί είσαστε άπατρε, σπίτι σα. Κύριε Τσίπρα, σήμερα τώρα, έστω κι αν είστε στην Κωνσταντινούπολη που είσαστε, σήμερα τώρα πρέπει να τον πετάξετε έξω με τι κλωτσιέ τον κύριο Καραλίκα. Εάν δεν το κάνετε, είσαστε κι εσεί όμοιο αυτού. Πολύ φοβάμαι ότι είναι. Πολύ φοβάμαι ότι είναι. Ο μπάφο στην εξουσία. Η μαστούρα στην εξουσία. Κάθονται εκεί πέρα, μαστουρώνουν και παίρνουν αποφάσεις και νόμους φέρνουν για το μέλλον της πατρίδας μας. Για το μέλλον το δικό σας και το δικό μας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω και τι άλλο να πω. Έχει σταματήσει το μυαλό μου όταν είδα αυτή την ανάρτηση. Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ στα χρονικά. Ποτέ σε καμία χώρα, σε καμία πολιτισμένη χώρα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Να κοροϊδεύει ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, το δεξί του χέρι, ο φίλος του, να κοροϊδεύει τους καρκινοπαθείς και να τους λέει αντικαταστήστε την χημειοθεραπεία με μπάφο, με χασίση. Τέτοια προσβολή. Τέτοια προσβολή. Τέτοια προσβολή. Δεν ξέρω φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω